Με το φακό του Καλύμνος Νιούς επισκεφθήκαμε τον κύριο Γιάννη Καράμαλη. Ο κύριος Καράμαλης κάνει τις απολυμάσεις, γιατί τώρα με την πανδημία καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε χώρους να γίνονται και απολυμάσεις όταν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν βρισκόμαστε και στις καλύτερες του καταστάσεων. Πρέπει να πούμε ότι περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχει αρχίσει η κατάσταση και λίγο και ξεφεύγει από τον έλεγχο πάλι. Είναι αμαρτία, γιατί είχαμε δρομολογήσει κάπως την κατάσταση και ήταν όλα πολύ ωραία. Τώρα βλέπω ότι αρχίζει και φουντώνει πάλι το όλο το πρόβλημα. Αρχίζει να υπάρχει κάποιο κοντρόλ. Βλέπω ότι τις αρχές έχουν αρχίσει και γίνονται πιο σκληρές λίγο και έτσι ίσως έχουμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Απ' την άλλη βέβαια, έχουμε και τα παράπονα του κόσμου που λέει ότι οι αρχές είναι σκληρές. Ναι, αλλά δεν μαζεύεται και ο κόσμος. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό βλέπω και το ζω μάλιστα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τους βλέπω έξω που γυρνάνε. Ζω και μέσα από τις απολυμάνσεις στην όλη κατάσταση. Mm-hmm. Που πηγαίνουμε σε σπίτια, πηγαίνουμε σε υπηρεσίες, πηγαίνουμε σε μέρη που μαζεύεται πολύ κοινό. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος θα χάσουμε τη χρονιά. Βέβαια. Τελείωση. Αν καθεί και φετινή σεζόν. Mm-hmm. Δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα για το νησί μας. Για αυτό. Πάρα πολλούς επαγγελματίες δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί βλέπουμε, αυτό λέγαμε τώρα με το μάμα, ανεβαίνοντας στον εμπορικό μας δρόμο, όλα τα μαγαζιά βέβαια κλειστά λόγω του lockdown, αλλά είναι τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να αλλάξει αυτό. Γι' αυτό και αναφέρω για το νησί. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο πια που έχει πάθει ζημιά ένα επάγγελμα. Μιλάμε για όλο το νησί τώρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με παίρνουν ξένοι πελάτες από το εξωτερικό, τους οποίους τυχαίνει και κρατάμε τα σπίτια τους, τα συντηρούμε, θα έρθουν να αγοράσουν καινούργια σπίτια, θα έρθουν να φτιάξουν, mm-hmm. όλα αυτά έχουν αποθαρρυνθεί, φοβούνται. Δηλαδή μπήκαμε σε ένα ποταμάκι τα τελευταία 2-3 χρόνια με το Airbnb, με το να έρθουν πολλοί ξένοι, φτιαχτήκαν τα σπίτια, φτιαχτήκαν δωμάτια καινούργια, φτιαχτήκαν ξενοδοχεία, όλα αυτά, και θα καταλήξουμε φέτος να έρθει το 30% με 40% από αυτούς που περιμέναμε. Φοβόσαστε ότι ενημερώνονται βέβαια όλοι οι τουριστικοί πράκτορες και θα οδηγήσουν τους τουρίστες σε νησιά που δεν είναι κόκκινα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν έχουμε και τόσο τρομερό πρόβλημα, αλλά όταν βλέπουν ότι άλλα νησιά δεν έχουν τίποτα και εμείς ξαφνικά αρχίζει ένας κακός χαμός, ωραία, αρχίζουν και φοβούνται κι αυτοί. Που μπορεί για μας τώρα τα 50 κρούσματα να μην είναι τίποτα μέσα σε 12.000 κόσμος. Ναι, αλλά όταν το βλέπει ένας ξένος και βλέπει ότι στη Λέρο δεν έχει τίποτα, στη Γκο δεν έχει τίποτα, στην Πάτμο δεν έχει τίποτα, πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και το ξανασκέφτονται. Σου λέει να πάμε, να αποκλειστούμε. Έχω εγώ πελάτες που ήρθαν εδώ να περάσουν την καραντίνα. Και πέρασαν πολύ όμορφα, σαν χειμώνα. Και βλέπουν την όλη κατάσταση και λέει, αφού ήμασταν κλειδωμένοι μεταξύ μας. Αυτοί είναι Άγγλοι, να καταλάβετε. Ναι. Μένουν 4 μήνες εδώ πέρα, έχουν νοικιάσει ένα σπίτι και δουλεύουν online. Mm-hmm. Ωραία. Επιχειρηματίες. Λοιπόν, και σου λέει, ενώ ήταν όλα κλειστά, ενώ δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος, δεν έμπαινε κανένας μέσα στο νησί, πώς γίνεται και ξανά φούνται σε όλη η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή και αυτούς τους παρεξενεύει η όλη κατάσταση αυτή. Στην Αγγλία να το καταλάβουν που είναι ανοιχτά όλα και γυρνάει ο κόσμος έξω. Αλλά εδώ στην Κάλυμνο τώρα τους φάνηκε λίγο παράξενο. Το θέμα είναι ότι θα χαθεί η σεζόν. Και είναι αμαρτία, γιατί όλα είναι αλυσίδα, όπως έχουμε πει. Πολλοί επαγγελματίες δεν δουλέψαν στην πλατεία. Τώρα δεν θα δουλέψουν και στο Μασούρι. Δεν θα δουλέψουν και ξενοδοχεία, δεν θα δουλέψουν και δωμάτια. Και όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας το χρόνο του χειμώνα. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να μαζευτούμε. Και αυτό το μαζευτούμε είναι πολύ γενικό και πολύ μεταφορικό. Έχετε δίκιο. Τώρα, έχετε κάνει αρκετές απολυμάνσεις, ζητούν. Δεν έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει, φανταστείτε ότι μας παίρναν οι εταιρείες από πάνω και μας λέγανε τι γίνεται, πώς τα πάτε, θέλετε να σας στείλουμε πράγματα, στολές, απολυματικά. Ναι. Λέω, παιδιά, εμείς ηρεμήσαμε εδώ πέρα, είμαστε μια χαρά τώρα. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε κάτι. Και ξαφνικά έγινε πάλι ένα μπαμ και τρέχουμε Κυριακές. Κάνετε σε χώρους, σε σπίτια, σε ταξί, σε σπίτια, σε επαγγελματικούς χώρους κάνουμε. Ευτυχώς η πλειοψηφία των πολιτών είναι ευσυνείδητη και καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται και αυτό. Ναι. Γιατί έχει κάποιους άλλους που σου λένε, α, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Ή όλοι αυτοί οι αρνητές. Ναι, οι... Ναι, ναι, ναι.
οι περίεργοι. Δηλαδή, βλέπω επαγγελματίες που θέλουν και να προσφέρουν στον πελάτη τους και στον εαυτό τους το καλύτερο. Ναι. Οπότε, ανταποκρινόμαστε. Φάλια. Ναι. Φάλια. Δηλαδή, και Κυριακή έχουμε δουλέψει και βράδια πηγαίνουμε, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε. Τι να σας πω, μέχρι και τα γραφεία κηδιών δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν μπει μέσα στο τρυπάκι, θέλουν να κρατάνε τα μέτρα ασφαλείας και τα πρωτόκολλα για να προχωράνε πιο σωστά όλα τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, πολλοί επαγγελματίες, να ξέρετε, πολλοί δεν φαίνονται. Ναι. Έχουμε και αυτό το κακό εδώ στο νησί ότι νομίζουμε ότι περνάμε μια άσχημη πολύ κατάσταση. Δεν είναι έτσι, δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του κάθε σπιτιού. Βεβαίως, έτσι, ωραία. Έτσι. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και ομαδικά, ωραία, για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να φοβάται. Όχι. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να φοβόμαστε για τους μεγάλους ανθρώπους, γιατί εκεί είναι το βασικό το πρόβλημα. Εμείς οι νέοι πρέπει να κοιτάξουμε να προστατέψουμε τους μεγάλους. Αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Εγώ έχω στεναχωρηθεί γιατί έχω ένα πολύ καλό φίλο δάσκαλο, είμαι 13 χρόνια εδώ, ο οποίος έχει γράψει βιβλία, έχει κάνει τις απίστευτες μελέτες για όλο το βαθύ, για τα εκκλησιαστικά συνεργαστήκαμε και έχω μάθει ότι είναι μέσα στο νοσοκομείο. Και έχω καταστεναχωρηθεί τώρα και δηλαδή λέω, κοιτάξτε να δείτε που αυτός ο άνθρωπος ερχόταν, έπαιρνε 10 μαρούλια, ήθελε να φυτέψει, ήθελε να ασχοληθεί και να πως ήρθε η όλη κατάσταση. Αυτούς κυνηγάμε να προστατέψουμε. Μπορεί να συμβεί στον καθένα και αυτό θέλει να προσοχή από όλους μας. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραμμαλή. Να είστε καλά και να προσέχουμε. Πολύ.